στο τέλος του δεύτερου live και σας βλέπω εξουθενωμένη. Πραγματικά πριν έλεγα προτιμώ να τραγουδάω 4 ώρες. Γιατί όλο αυτό έχει μια ένταση που είναι ψυχολογική περισσότερο. Αγχώνομαι για τα δικά μου παιδιά, για τα παιδιά των άλλων. Κάθε φορά που έρχεται η ώρα ένας coach να αποφασίσει για το ποιον θα επιλέξει από τους τρεις πέραν του κόσμου, αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ. Δηλαδή πραγματικά δεν το διασκεδάζω καθόλου. Η Αρετή είναι μια συγκλονιστική τραγουδίστρια για τα 16 της χρόνια. Μ' αρέσει πολύ το χρώμα της φωνής της και μ' αρέσει, βγάζει μια εσωτερικότητα. Βγάζει κάτι πολύ περίεργο όταν τραγουδάει. Η ψυχή της είναι λίγο μυστήρια και το ακούω την ώρα που ερμηνεύει. Είναι λίγο σκοτεινή. Αλλά κατά ένα μαγικό τρόπο μου αρέσει πολύ. Η Τζορτζίνα αισθάνθηκα απόψε ότι ήταν σαρωτική η ερμηνεία της. Καταπληκτική. Κάποια στιγμή θα πρέπει να τη βάλει, φαντάζομαι, ο Αντώνης να πει και ένα ελληνικό τραγούδι. Δεν θα πρέπει. Έχουμε ανάγκη, είμαστε και Έλληνες, να ακούσουμε και ελληνικά τραγούδια. Νομίζω ότι το έχουμε παρακάνει με τα αγγλικά τραγούδια. Αλλά θέλαμε να πάμε εκεί που τα παιδιά επέλεξαν. Κάνει και σχολείο ο κύριος Πάριος. Θα ήθελε να ακούσει ελληνικά τραγούδια. Και έχει δίκιο. Αλλά από την άλλη, όταν κάποια παιδιά μπαίνουν και σε σαγηνεύουν με τα αγγλικά, τους σπρώχνεις εκεί. Εγώ θα δοκιμάζω τους παίχτες μου και στα ελληνικά τραγούδια. Όσο μπορούν βέβαια, γιατί. Υπάρχει παίκτης που μου λέει, εγώ δεν το έχω με το ελληνικό τραγούδι. Εκεί θα αφήσω μετά τον κόσμο να κρίνει, να αποφασίσει. Σχολιάστηκε και πολύ το φόρεμα που φοράγατε στο προηγούμενο live, ότι ήταν, το είχατε σχεδιάσει εσείς και ήταν πάρα πολύ οικονομικό. Θεωρώ ότι μια γυναίκα μπορεί να ντυθεί πολύ όμορφα χωρίς να εξοδεύει πολλά χρήματα. Είναι θέμα γούστου και είναι θέμα τι της πηγαίνει. Αυτό ήταν ένα ρούχο που έφτιαξα για το συγκεκριμένο σόου. Δεν θα μπορούσα να ντυθώ έτσι και να πάω σε ένα γάμο, ας πούμε, με το συγκεκριμένο. Το ίδιο όμως ρούχο το βγάζω λίγο πιο, να μπορεί να το βάλει μια γυναίκα λίγο πιο εύκολα και να πάει σε ένα γάμο.